Θέλουμε τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τις μέλισσες, ένα μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν, καθώς έχουμε, μαθαίνουμε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα. Είναι 700.000 μελισσουργοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εντομοκτώνα και οι γύροι των μεταλλαγμένων απειλούν τους πληθυσμούς των μελισσών και είναι θέματα που απασχολούν το Ευρωκοινοβούλιο πολλές φορές. Οι πράσινοι έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι θα έπρεπε εξάλλου, για το θέμα και έχουμε ένα στέλεχος των οικολόγων πρασίνων, τον κύριο Οδυσσέα Χιλτίδη. Χαίρετε, χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Υπάρχουν και στην Ελλάδα, κύριε Χιλτίδη, πάρα πολλοί μελισσοκόμοι. Βεβαίως. Και επίσημοι ως κανονικοί αγρότες και άνθρωποι οι οποίοι απλώς ως δεύτερη απασχόληση έχουν μερικά μελίσσια στον κήπο τους. Ναι, βεβαίως, γιατί η χώρα μας προσφέρεται λόγω της γεωμορφολογίας της και της ποικιλίας των φυτών που υπάρχουν για αυτή την απασχόληση. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι οι μέλισσες δεν ασχολείται ο άνθρωπος με τις μέλισσες μόνο και μόνο για το μέλι. Σε μεγάλες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τις μέλισσες για την επικονίαση των φυτών. Μάλιστα έχω υπόψη στην Καλιφόρνια που υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα με αμυγδαλαιώνες. Φέρνουν κάθε Φλεβάρι μελίσσια για να επικονιάσουν τα δέντρα. Τα μελίσσια πάνε εκεί παράλληλα και για να συλλέξουν χυμούς για το μέλι που θα παράγουν, αλλά η κύρια απασχόληση, η κύρια δουλειά που έχουν εκεί πέρα και μάλιστα οι γεωργοί που ασχολούνται με την καλλιέργεια του αμύγδαλου πληρώνουν τους μελισσοκόμους για να φέρουν τα μελίσσια τους στους αμυγδαλαιώνες τους. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι το κύριο πρόβλημα που έχει ανακαλύψει η NASA στα μεγάλα ταξίδια στο διάστημα είναι ότι δεν μπορεί να καλλιεργήσει φυτά, γιατί υπήρξε σκέψη στα μεγάλα ταξίδια που σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον στο διάστημα, μπορούμε να βάλουμε φυτά, θερμοκήπια πάνω στα διαστημόπλια. Αλήθεια. Αλλά η μεγάλη δυσκολία είναι ότι δεν υπάρχουν επικονιαστικά έντομα για να κάνουν την γονιμοποίηση των φυτών. Είναι απαραίτητα όχι μόνο οι μέλισσες και άλλα άγρια μη ωφέλιμα, μπορούμε να πούμε, που δεν τα εκμεταλλεύεται τέλος πάντων ο άνθρωπος έντομα. Και γι' αυτό λοιπόν, πέρα από το μέλι που είναι η καταπληκτικότερη φυσική τροφή που υπάρχει στον κόσμο, πρέπει να ξέρετε ότι το μέλι δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μπορούμε να φάμε μέλι και μετά από 10 χρόνια, χωρίς να έχει αλλοιωθεί, χωρίς να έχει πάθει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η σπουδαιότητα αυτού του εντόμου είναι πολύ μεγάλη. Δυστυχώς. Τώρα, έτσι παρένθεση, επειδή μου κινήσατε την περιέργεια, την επιστημονική. Δηλαδή, σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν μέλισσες στο μέλλον, λέμε τώρα, σε επικισμό με ενός άλλου πλανήτη κτλ. Για να παίξουν αυτό το ρόλο του επικονιαστή. Η δυσκολία θα δούμε δηλαδή μέλισσες αστροναύτες. Η δυσκολία είναι ότι δεν μπορούν να πετάξουν στο διάστημα λόγω της έλλειψης βαρύτητας. Και υπάρχει αυτή η δυσκολία. Μπορεί να υπάρξουν βέβαια άλλα έντομα που δεν πετούν, περπατούν. Τέλος πάντων, γίνεται έρευνα και σε αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να τονίσω τη σπουδαιότητα της μέλισσας πέρα από την γνωστή και την αυτονόητη παραγωγή του μελιού που έχουμε. Είναι ότι η σπουδαιότητά της είναι πολύ μεγάλη για την επικονίαση. Ναι. Έχει εκτιμηθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή η δουλειά που κάνουν. Είναι το στοιχείο της ζωής η μέλισσα. Είναι το σύνοχος της ζωής. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχουμε. Αν γινόταν με τεχνητό τρόπο, θα στήχιζε 25 δισεκατομμύρια ευρώ στους αγρότες της Ευρώπης. Ποιος? Αν αυτή η δουλειά, η επικονίαση δηλαδή των φυτών, απίστευτο, δεν γινόταν από τις μέλισσες, αλλά γινόταν με τεχνητό τρόπο, θα στήχιζε αυτό το ηλικιώδες ποσό. Το θέμα έχει απασχολήσει εδώ και πολλά χρόνια τους μελισσοκόμους, ιδίως τους επαγγελματίες, και αυτούς που ζουν σε χώρες που είναι επίπεδες, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ανάγλυφο. Εκεί καταλάβανε εδώ και πολλά χρόνια τα μελίσσια τους να εξαφανίζονται. Δηλαδή πηγαίναν στα μελίσσια, σηκώναν τις κυρίθρες, είχαν μέσα μέλι, αλλά δεν υπήρχαν μέλισσες. Και σε πολλές χώρες είναι πολύ τρομακτικό. Αυτό ονομάστηκε σύνδρομο μασικής εξαφάνισης των μελισσών. Πολύ τρομακτικό. Ψάξαν να βρουν τι γίνεται, γίναν πολλές έρευνες. Δυστυχώς, ξέρετε, η ιδιωτική παιδεία έχει αυτή τη δυσκολία. Οι έρευνες χρηματοδοτούνται από εταιρείες. Δεν υπήρχαν εταιρείες να χρηματοδοτήσουν κάποιες τέτοιες έρευνες. Έπρεπε να γίνουν με ίδιους πόρους από τα πανεπιστήμια. Τελικά, μετά από πολλά χρόνια, βρέθηκε ότι φταίνε κάποια από τα νεονικοτινοειδή, από τα αγροχημικά που χρησιμοποιούνται. Ναι. Μάλιστα, ο συνδυασμός ορισμένων, γιατί το καθένα από μόνο του, η κάθε εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει έρευνες, αποδεικνύουν ότι δεν απειλεί τα έντομα, τα επικονιαστικά έντομα. Όπως λέμε, περιλαμβάνουμε μέσα τις μέλισσες και όλα τα άλλα. Όμως, ο συνδυασμός 2-3 από αυτά αποδείχτηκε ότι δημιουργεί πρόβλημα. Επίσης,
η ανάπτυξη των μεταλλαγμένων τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς όχι ακόμα στην Ευρώπη, αλλά σε άλλες χώρες, Ινδία, Αμερική, όπου υπάρχει καλλιέργεια μεταλλαγμένων φυτών, δημιουργεί προβλήματα γιατί η γύρη έχει δηλητήριο. Τα μεταλλαγμένα αυτό το σκοπό έχουν. Προσπαθούν δηλαδή αντί να τα ψεκάζεις με αγροχημικά, από μόνα τους έχουν μια ποσότητα δηλητήριου που είναι θανατηφόρα για τα έντομα και τις προνύμφες τους. Δεν ξέρουμε για τον άνθρωπο τι γίνεται. Εκεί υπάρχει ένσταση. Όταν ο άνθρωπος θα συλλέξει για χρόνια πολλά τροφή από ένα καλαμπόκι, ας πούμε, μεταλλαγμένο, σίγουρα κάποιοι λένε ότι θα έχει και συνέπειες στον άνθρωπο. Δεν έχει αποδειχθεί ακόμα τίποτα. Και γι' αυτό είμαστε επιφυλακτικοί στο τι λέμε, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια και μηνύσεις. Όταν θα αποδειχθεί, ίσως να είναι πολύ αργά για εκατομμύρια ανθρώπους που θα έχουν καταναλώσει τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι ότι ο καπνός, η νικοτίνη, το τσιγάρο, έκανε 50 χρόνια για να αποδειχθεί η επικινδυνότητά του. Τώρα είναι αυτονόητο, ας πούμε, και ξέρουμε όλοι το κακό που προκαλεί. Οι πρώτες διαφημίσεις για το τσιγάρο μιλούσαν ότι κάνει καλό στην υγεία, έτσι, οι πρώτες ναι, διαφημίσεις. Και εκείνες, αν ψάξουμε την ιστορία του, οι πρώτες έρευνες ξεκίνησαν από εταιρείες για να αποδείξουν ότι το τσιγάρο κάνει και καλό. Δυστυχώς αυτές οι έρευνες που χρηματοδοτούσαν αποδείκνυαν εντελώς το ανάποδο. Φυσικά θαυτήκανε, κρυφτήκανε γιατί χρηματοδοτήθηκαν από καπνοβιομηχανίες. Αλλά με το πέρασμα των χρόνων. Πάντως να πούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναπτύξει δράση ότι στην προσοχή ολομέλεια 14-15 Απριλίου θα ξανά συζητηθεί. Μπορούμε να δούμε φωτογραφίες από δράση των Πρασίνων από την προηγούμενη ολομέλεια. Κάνουν ένα λογοπαίγνιο με το «Ας είμαστε ξεκάθαροι» και χρησιμοποιούν αντί για το ρήμα «Μπι» βάζουν τη λέξη «Μέλισσα». Βλέπουμε και τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο ανάμεσα. Όλοι φορούν γραβάτες που αναβαλθούν το μέλισσες. Ντρέπομαι εγώ γιατί τρώνε μελισσούλες τα φυλάκια. Φοράω γραβάτες δικιά μου. Μάλιστα. Υπήρξε ήδη μια πρώτη κινητοποίηση τα προηγούμενα χρόνια. Το σύνθημα ήταν «Give bees a chance». Ναι. Δώστε μια ευκαιρία στις μέλισσες, παραφράζοντας το σύνθημα του Τζον Λένον. «Give bees a chance». Ήδη από το Δεκέμβριο του 2013 απαγορεύεται η χρήση των νεονικοτινοειδών φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα. Η Ελλάδα ζήτησε να εξαιρεθεί και εξαιρέθηκε. Ήταν μια μεγάλη ήττα της χώρας μας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς ως οικολόγοι πράσινοι και με τον Ευρωβουλευτή των Πρασίνων το καταγγείλατε. Το Χρυσόγελο έχουμε στείλει επιστολή. Ο Υπουργός ως νίκη θα το θεώρησε μάλλον. Το ότι ζήτησε να εξαιρεθεί και εξαιρέθηκε. Ήταν στη συνείδηση του κόσμου. Πάντως ανησύχησε πάρα πολύ τον κόσμο των μελισσουργών πέρυσι. Θυμάμαι είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον καταλήτη για αυτό το θέμα και είχαμε μιλήσει με βιολόγους. Είναι ένα ενδεχόμενο που είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Πολλές φορές ως οικολόγους μας κατηγορούν ότι ασχολούμαστε με τα πουλάκια, τα λουλουδάκια, τις μέλισσες. Δείχνουν όμως αυτά ακριβώς τα στοιχεία της φύσης, τη σημασία που έχουν στη ζωή μας και τη σημασία που έχουν στον τρόπο της ζωής μας. Δηλαδή, όταν παράγουμε τροφή με αγροχημικά, με πετρέλαιο, με όλες αυτές τις ανέσεις που δίνουν στον Γιώργο, αλλά και που έχουν άμεσες συνέπειες στην ποιότητα της τροφής και οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην υγεία μας. Βλέπουμε πόσο σημασία έχουν οι μέλισσες, τα λουλουδάκια στη ζωή μας και όχι μόνο στη ζωή μας από την άποψη της υγιεινής, της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για νοσοκομεία, για περίθαλψη ασθενών, από αρρώστιες που πολλές από αυτές προέρχονται από αυτόν τον τρόπο ζωής. Αλλάζοντας λοιπόν αυτόν τον τρόπο ζωής, πιστεύουμε ότι βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής που έχουμε και την υγεία μας. Τώρα ξέρετε, εγώ βρίσκω και ένα συμβολισμό στην όλη ιστορία. Η μέλισσα, ξέρετε, συμβολικά είναι συνδεδεμένη με την ΑΕΝΑ, η κίνηση και την εργασία, οι εργάτριες μέλισσες που λέμε. Και στη χώρα μας, έτσι κι αλλιώς και τους πραγματικούς εργάτες τους σκοτώνει το σύστημα αυτό το οποίο επιδιώκει το μεγαλύτερο κέρδος για συγκεκριμένους. Ναι. Όπως και τα φυτοφάρμακα βεβαίως, τον ίδιο στόχο έχουν, με το μικρότερο κόστος να παράγουν ένα μεγαλύτερο κέρδος στην παραγωγή και ακόμη περισσότερο βεβαίως τα μεταλλαγμένα έχουν στόχο την αύξηση των κερδών κάποιων εταιριών με το μικρότερο κόστος για τους ίδιους. Οι εργάτριες μέλισσες. Μάλιστα. Ναι. Διαφωνούμε λίγο στις βασίλισσες. Εκεί είναι στην ιστορία με τις μέλισσες, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί γιατί είναι τόσο τόσο σημαντικό. Δηλαδή μετά το νερό είναι η μέλισσα. Αυτό είναι. Εσείς κύριε Χιλτίδη είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Ναι, θα είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για την παράταξη των οικολόγων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είμαι επικεφαλής στην Ελένα Ιωαννίδου, υποψήφια δήμαρχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
προσπαθούμε να δώσουμε το δικό μας ιδιαίτερο τόνο σε αυτές τις εκλογές. Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από ανθρώπους, από ενεργούς πολίτες. Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν ασχολούμαστε με την πολιτική επαγγελματικά, αλλά ακριβώς επειδή νομίζουμε ότι ως ενεργοί πολίτες οφείλουμε να ασχοληθούμε με τα κοινά, οφείλουμε να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που μας απασχολούν. Και τι καλύτερο από τον Δήμο, που είναι ο άμεσος περιγυρός μας και έχουμε όλοι μας την άμεση. Πολύ σωστά, μακάρι έχετε όλη μας τη στήριξη και την ελπίδα να τα πάτε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην εκπομπή.